Σα χαιρέτησα. Μα δεν σα χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Ποιο δεν θυμάται αυτή την αξέχαστη ατάκα που ανήκει φυσικά στον ηθοποιό Γιάννη Βογιατζή, ο οποίο έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στη χρυσή εποχή του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου. Κατεξοχήν κομικός, αλλά εξίσου πιστικά και δραματικό ηθοποιό, έχει παίξει σε περισσότερε από 65 ταινίε, είτε ω πρωταγωνιστή, είτε σε δεύτερου ή τρίτου ρόλου. Ο ρόλος φυσικά που τον καθιέρωσε ήταν αυτός του Μικέ, ενός χαζοχαρούμενου τύπου όπου επαναλάβανε διαρκώς την ατάκα. Σα χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά ευχαριστώ. Όποιον και να συναντούσε. Υπήρξε και ιδανικό παρτενέρ τη Ρένα Βλαχοπούλου σε μια σειρά από ταινίε, κυρίω musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Το συνοδεύει η φήμη του ιδιαίτερα συνεργάσιμου ηθοποιού αλλά και του εξαιρετικού ανθρώπου. Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1926 στο Ιτολικό Μεσολογγίου. Ξάδελφός του ήταν ο επίσης συνονόματός του τραγουδιστής αλλά και ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής ο οποίος γεννήθηκε το 1934 και δυστυχώς έφυγε πέρυσι από τη ζωή. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και για ένα μικρό διάστημα στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά. το 1955 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο με το έργο του σέξπιρ «Ο έμπορος της Βενετίας». Στη θεατρική του διαδρομή συνεργάστηκε με θεάσους πρόζας και επιθεώρησης, καθώς και με το θέατρο τέχνης του Κάρο Λουκούν και το Εθνικό Θέατρο σε ρόλους ρεπερτορίου. Στον κινηματογράφο, η πρώτη του εμφάνιση ήταν το 1957 στην ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Ακολούθησαν χαρακτηριστικοί ρόλοι σε ταινίε όπω ο Θησαυρό του Μακαρίτη, Μερικοί το προτιμούν κρύο, Λόλα, δεσπινή διευθυντή, κορίτσια για φίλημα, ραντεβού στον αέρα, οι θαλασσιέ οι χάντρε, και μάγκες», μια κυρία στα μπουζούκια. Η πιο πρόσφατη εμφάνιση του στη μεγάλη οθόνη, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 2021. Το 1968 ήταν μια χρονιά σταθμός για την καριέρα του, καθώς πρωταγωνίστησε στην κομμωδία του Γιάννη Ταλιανίδη ο Μικέ Παντρεύεται. Μια ταινία που στηρίχτηκε στο ρόλο του Μικέ που έπαιξε ο γνωστό ηθοποιό στο επιτυχημένο ραδιοφωνικό σύριαλ του Κώστα Πρετεντέρη, Το ημερολόγιο ενό θηρορού, το οποίο μεταφέρθηκε αργότερα και στην τηλεόραση. Αξιοσημείωτη φυσικά είναι και η παρουσία του στη μικρή οθόνη σε σειρές όπω η γειτονιά μα, Το ημερολόγιο ενό θηρορού και αργότερα στη Λάμψη. Τελευταία του εμφάνιση στην τηλεόραση καταγράφεται στη σειρά του Μέγκα η οικογένεια Βλάπτη, την περίοδο 2009-2010 στο ρόλο ενό πονηρού παππού σήμερα ο γνωστός ηθοποιός οδεύει για τα 97 του χρόνια. Ο Θεός να τον έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Και έχει χαρά σε όλους. Σας χαιρέτησα. Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά ευχαριστώ.